Όλες. Ωραία, για πάμε όμως να δούμε πώς θα ανάψουμε και ένα κερί online. Γιατί μέρες που είναι, όλοι θέλουμε να κάνουμε τα τάματά μας. Εσείς είστε και προνομιούχοι, γιατί αυτό μπορείτε να το κάνετε δίπλα σας. Αν όμως δεν μπορείτε, επειδή για οικογενειακούς ή προσωπικούς λόγους δεν τυχαίνει να πάτε στο Άγιον Όρος, ναι, μπορείτε να μπείτε online στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος, παρακαλώ. Τι ωραία. Να ανάψετε το δικό σας εικονικό κερί, το οποίο είναι πάρα πολύ φωτορεαλιστικό, δηλαδή μέχρι και η φλόγα του, αν προσέξετε, τρεμοπαίζει. Ναι. Και μπορείτε να γράψετε και το όνομα ή το δικό σας ή του ανθρώπου στον για τον οποίο ανάβετε το κερί. Και θα δηλαδή λέτε, το όνομα. Πώς αγαπάω την Έλσα, να της ανάψω ένα κερί, να της πάω όλα καλά. Τακ, και βάζει Έλσα. Και το κερί σου μένει εκεί σαν να είναι ένα εικονικό ξοκλήσι, γιατί στην πραγματικότητα είναι μέσα στο μοναστήρι. Και τώρα δεν ξέρω αν το μοναστήρι στο Άγιο Όρος το έκανε πρώτο αυτό. Μπράβο. Ναι. Πρώτο. Και σκεφτείτε ότι ωραίο θα ήταν να πήγαινε και μοναχός να στο άναβε. Αυτό θα ήταν το καλύτερο. Δηλαδή να πήγαινε και να στο άναβε και το κεράκι. Φαντάζομαι όμως και τα ονόματα μπορούν να διαβαστούν, γιατί και με τα χαρτάκια ούτως ή άλλως στην εκκλησία τα μαζεύουν τα ονόματα. Οπότε εδώ απλά ηλεκτρονικά θα τα έχουν τη βάση των ονομάτων, τα δεδομένα. Σωστά, σωστά. Και μπορούν να το κάνουν. Αυτό. Δεν φεύγετε από το σπίτι σας. Μπαίνετε στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος. Τι να κάνω, παινία λέει, τέχνας κατεργάζεται. Άμα είσαι φτωχός και δεν έχεις τα χρήματα να έρθεις στο Άγιον Όρος, μπαίνεις από τον φορητό σου υπολογιστή. Καλά, εμείς δεν μπορούμε βέβαια γυναίκες. Σωστά. Ανάβεις. Ναι, γιατί και αυτό είναι ένας αποκλεισμός ο οποίος είναι απαγορευτικός. Ηλεκτρονικά μπορούν και οι γυναίκες δηλαδή να ανάψουν κερί. Μπορούν, έτσι. Εννοείται. Τώρα μπορείς να ανάψεις κερί, βεβαίως. Δεν σε εμποδίζει κανένας. Για πάμε τώρα να, μαζί να διαλέξουμε και ένα ωραίο ξενοδοχείο. Να μείνουμε. Αυτό είναι συγκλονιστική καινοτομία αυτό που λες. Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά της παγκόσμιας κατασκευαστικής αλυσίδας που έχουμε εκτύπωση κτηρίου πλήρη και το συγκεκριμένο πρώτο κτίριο είναι ξενοδοχείο, φτιάχτηκε σε λιγότερο από 2 εβδομάδες και είναι πλήρως κατοικήσιμο, μπορείτε να πάτε και να μείνετε. Να μείνουμε στο διότι εκτυπωμένο ξενοδοχείο, λοιπόν. Ναι, ναι, εκτυπωμένο και πρώτη ύλη. Αντί να έχει μελάνι, έχει μπετόν. Δηλαδή σκεφτείτε ότι αυτό που ξεκίνησε ως έξυπνοι εκτυπωτές, που τυπώνανε πλαστικά, μικροπλαστικά ή άλλου τύπου υλικά, ναι, τώρα μπορούν να τυπώνουν με μπετόν. Αύριο, με ρινίσματα ξύλου, αυτοί θα χτίζουν να δηλαδή αύριο συγκοκλούν τα κτίρια. Και όχι μηχανική, απίστευτο, Οι μηχανικοί δεν χάνουν τη δουλειά τους γιατί τα σχεδιάζουν. Όταν όμως έρχεται για την άμεση υλοποίηση και σκεφτείτε το εξής, ας μη σκεφτόμαστε ένα ξενοδοχείο στην έρημο που και πάλι οι συνθήκες είναι αρνητικές και δύσκολες. Για σκεφτείτε ότι πρέπει να χτίσουμε αποικίες στη Σελήνη και στον Άρη. Ποιος θα πάει εκεί σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας να οικοδομήσει? Μηχανήματα. Δεν θα πάνε κανένα. Τεράστια μηχανήματα δηλαδή μεταφέρονται ήδη για να φτιάξουν τις αποικίες, ώστε η ανθρωπότητα που έχει αρχίσει να είναι, έχει κάνει υπερπλήρωση στον πλανήτη, για να πω ελληνικά το overbooking, θέλει χώρους εκτός πλανήτη, τύπου πολέμου των άστρων, για να μπορέσει να μείνει. Απίστευτο. Και αυτό γίνεται σε ελάχιστο χρόνο. Είναι θεματικό. Θυμάσαι κάθε φορά που συζητάμε για τη 3D εκτύπωση, την τρισδιάστατη εκτύπωση, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και στον ανθρώπινο οργανισμό πλέον χρησιμοποιούνται με τις προσομοιώσεις των ανθρώπινων οργάνων και σε πολλά άλλα. Πάντως δεν ξέρω σε ποιο σημείο βρίσκεσαι. Έχεις απίστευτο σήμα, απίστευτη εικόνα. Τι σας ωραία αρέσει, που τα συζητάμε. Άντε να σας κάνω ρεπορτάζ. Είμαι στην πυγμένη Αττική Οδό. Ναι, αλλά είσαι σταθμευμένος έτσι. Δεν ενοχλούμε τώρα. Είσαι στην Αττική Οδό και είσαι μποτελιαρισμένος. Είμαι πολύ νόμιμα σταθμευμένος και έχω βάλει και χαρτάκι ότι κάνω ζωντανό ότι μαζί μην σου. Ότι μην ενοχλείτε τον οδηγό. Ναι, για να περνάνε οι αστυνομικοί. Πάντως και να το βλέπουν κίνηση και να λένε τι κάνει αυτός εκεί. Έχει πάρα πολύ κίνηση στην έξοδο της Αθήνας. Αδειάζει και προς Λαμία και προς Ελευσίνα, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη να βγει, πάντα βέβαια με συντρόφους στις συσκευές του, να μην το ξεχνάμε, ότι οι συσκευές θα απαθανατήσουν σε αυτό το Πάσχα οβελίες από όλα τα μέρη της Ελλάδας, αυγά από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Ρουκετοπολέμους δεν ξέρουμε αν θα έχουμε, γιατί είδατε ότι τα ντρόουν της αστυνομίας έλαβαν δράση περιπολίας και σταματούν το ρουκετοπόλεμο, για λόγους ασφαλείας πάντα.
Ωραία, ωραία. Και να δούμε για τα υπτάμενα αυτοκίνητα. Δηλαδή, τώρα εσύ είσαι σταθμευμένος βέβαια στην Αττική Οδό, αλλά θα μπορούσε να έχεις ένα υπτάμενο αυτοκίνητο. Είναι μια εικόνα που πολύ δεν είναι τόσο μακρινή. Εικόνα και να το. Πού θα το πάρκαρες, πού θα το στάθμευε, πού θα σταματούσες τέλος πάντων το υπτάμενο. Δεν ξέρω και πώς να το πω. Έγινε η επανάσταση πώς πήραν την τεχνολογία των ντρόουν και τη μετέφεραν στα υπτάμενα αυτοκίνητα. Έτσι περιόρισαν πάρα πολύ το κόστος. Δηλαδή, επειδή ακριβώς υπάρχουν έλικες, 4 με 5 έλικες, με πλέγματα ενεργού άνθρακα που χρησιμοποιούνται ως τουρμπίνες και ως έλικες ύψωσης, ανύψωσης και πτώσης του αεροσκάφους, το οποίο εν προκειμένου είναι ένα αυτοκίνητο, αυτή όλη η τεχνολογία που άλλαξε έδωσε τη δυνατότητα για πάμφθηνα υπτάμενα αυτοκίνητα και σε λίγο το πρόβλημά μας θα είναι πώς θα γίνουν οι νόμοι του ελληνικού κράτους, πώς η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Ναι, εκεί είναι τώρα σαν μεγάλο ντρόουν. Στο... Από μακριά έτσι φαίνεται. Ναι. Ναι. Πώς θα πετάξει λοιπόν αυτό το αυτοκίνητο στην Αθήνα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η νομοθεσία το θεωρεί ελικόπτερο. Το θέμα είναι ότι για να οδηγήσει ελικόπτερο θες ένα πτυχίο που κοστίζει γύρω στις 15.000 ευρώ. Ενώ για να οδηγήσει αυτό το αυτοκίνητο το αυτόματο τύπου Τέσλα δεν θέλεις τόσα χρήματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει η Βουλή να νομοθετήσει ανάμεσα στα υπόλοιπα και τα υπτάμενα αυτοκίνητα. Και γι' αυτό είδες ότι βγήκανε και οι υπουργοί και είπανε ότι έρχονται τα υδροπλάνα. Εδώ πάμε για υπτάμενα αυτοκίνητα, δεν θα έχουμε υδροπλάνα. Τα υδροπλάνα είναι πολύ πιο εύκολα. Σωστά, και αυτό βολεύει και καλύτερα βέβαια. Ναι. Άρα θα πρέπει να αλλάξει και η νομοθεσία, θα το δούμε. Η τεχνολογία πάντως υπάρχει. Ναι. Θα μας απασχολήσει άμεσα στα επόμενα χρόνια, στο κοντινό μέλλον, πώς θα γίνεται και η χρήση δηλαδή και πώς θα αλλάξει και η νομοθεσία. Για να δούμε και να μάθουμε, να γνωρίσουμε μάλλον τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους, τι λέει αυτούς μάλλον τεχνητή νοημοσύνη. Που τώρα όλο τη σκαλίζουμε, την τζιγκλίζουμε και όλο τη ρωτάμε, θέτουμε ερωτήματα. Είναι το αγαπημένο μου θέμα, γιατί πρώτο πτυχίο έχω γλωσσολογία. Απλώς δεν έκατσα να ασχοληθώ με τη γλωσσολογία, γιατί ήταν εντελώς διαφορετικό σε σχέση με την τεχνολογία και τον προγραμματισμό. Θα σου τέριαζε γλωσσολογία και τεχνολογία, είμαι σίγουρη. Θα έβρισκες τρόπο δηλαδή. Ναι, γιατί από τις φυσικές γλώσσες μπορείς να περάσεις στις τεχνητές γλώσσες. Με τον ίδιο τρόπο που φτιάχτηκε με τεχνητή νοημοσύνη ο Ηρόδοτος που βλέπετε τώρα μπροστά μας, να μιλάει για την αρχή της ιστορίας, να ανοιγοκλίνει τα μάτια του σαν να είναι ζωντανός και να εξηγεί στα παιδιά όλο του το έργο. Ακολουθεί ο Θαλής ο Μιλήσιος, ο οποίος θέτοντας την αρχή της φυσικής και της φιλοσοφίας μπόρεσε να κάνει επιστήμη, κάτι που μέχρι τότε ήταν απλώς έρευνα. Να και ο Όμηρος. Καταλαβαίνετε ότι είναι άλλο να βλέπει το παιδί τον να του μιλάει κάποιος για τον Όμηρο και άλλο να το βλέπει ζωντανά όπως τον βλέπετε γιατί τώρα. Γιατί τον Όμηρο το διδαχθήκαμε και πολλά χρόνια στο σχολείο και εξακολουθούν να διδάσκονται. Αλλά να σου πω κάτι τώρα με αυτές τις εικόνες που βλέπουμε, άνετα επέστρεφα στο σχολείο, δηλαδή να κάνω ξανά μαθήματα ενώ αρχαία ελληνική γραμματεία ή γιατί. Τα βιβλία είναι δύσκολα. Δύσκολα αλλάζουν τα βιβλία στην Ελλάδα. Δες τώρα εδώ πώς βοηθάει η τεχνητή νοημοσύνη με την τεχνολογία. Δηλαδή βλέπεις τον Αριστοτέλη μπροστά σου και σου εξηγεί την αριστοτελική μέθοδο, το αΐ κινούμενον, το αερόμενο, σου εξηγεί όλα αυτά τα πράγματα. Μα τα παιδιά έτσι με την εικόνα μαθαίνουν σήμερα. Αν βάλεις τώρα τα παιδιά μας κάτω και δουν τις σειρές αυτές, θα καταλάβουν και 5 βασικά πράγματα για την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Πολύ όμορφο. Γενικά, αυτό τώρα που εφαρμόζεται, Νίκο, αν κάποιος θέλει να μπει. Γίνεται παιχνίδι. Σκεφτείτε ότι τώρα είναι πιλωτικό. Το έχει κάνει μια εταιρεία που λέγεται Images AI, η οποία έχει υλοποιήσει τη σύνδεση του περιεχομένου με την εικόνα του φιλοσόφου ή την εικόνα του αρχαίου Έλληνα και σε λίγο όλες οι προσωπικότητες σχεδόν αυτόματα θα είναι ζωντανές, θα μπορείτε να τις συναντήσετε στο YouTube δωρεάν και να επιμορφωθείτε. Το μόνο που χρειάζεται είναι καλή διάθεση, καλή θέληση και χρόνος. Ωραία. Για να ακούσετε από τον ίδιο τον φιλόσοφο. Δηλαδή σκεφτείτε ότι σε λίγο θα έχετε τον Αϊνστάιν να σας μιλάει για τη σχετικότητα. Αυτά θα είναι τα ωραία. Θα έχετε τον Γκάντι να σας μιλάει για την πολιτική. Σωστά, όλες τις μεγάλες φυσιογνωμίες δηλαδή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να σου ευχηθούμε καλή Ανάσταση, να προσέξεις τον δρόμο. Και θα τα ξαναπούμε το καλό από την επόμενη εβδομάδα. Εμείς κρατάμε επαφή να ανταλλάξουμε και ευχές μέσα στο Πάσχα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε τον Νίκο Βασιλάκο για όλα αυτά τα ωραία. Μάθαμε πώς ανάβουμε και κερί online από την Ιερά Μονή Παντοκράτορος.